Και τώρα, τώρα πάει στους Λέμπιεντεφ να διασκεδάσει με άλλες γυναίκες. Ενώ εγώ κάθομαι στον κήπο και ακούω την κουκουβάγια να στριγκλίζει. Έχετε αδέρφια, γιατρέ? Όχι. Μα τι έχετε, τι πάθατε πάλι? Δεν μπορώ, θα πάω εκεί. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι και αυτός. Θα πάω. Πέστε να ζέψουν τα άλλα. Όχι, αρνιέμαι να αναλάβω τη θεραπεία σας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν φτάνει που δεν με πληρώνουν ούτε καπίκιμα, μου αναστατώνουν από πάνω και την ψυχή. Όχι, βαρέθηκα. Φτάνει πια. Μάρφα Γεγόροβνα, ψυχούλα. Καλησπέρα, Σνέιντε Σάβισνα. Έχω την τιμή να σας συγχαρώ για τα γενέθλια της κορούλας σας. Ο Θεός να της δίνει. Ψυχούλα μου, ευχαριστώ. Αχ, είμαι τόσο ευχαριστημένη. Λοιπόν, πώς πάει η υγεία σας? Ευχαριστώ, πολύ ευγενικό από μέρους σας. Καλησπέρα, νεαροί. Νεαροί, και εσείς τι είστε, γριά? Πάνε πια τα δικά μας νιάτα. Μα τι λέτε τώρα, εσείς μόνο για το ληξιαρχείο είσαστε γύρω. Αλλιώς, μπορείτε να βάλετε κάτω όποια κοπέλα θέλετε. Καπρίλα, πώς σερβίρεις έτσι? Φέρε και κανένα γλυκάκι φραγκοστάφυλλο. Κάτι τέλος πάντων, ε. Μην μπαίνετε σε κόπο. Πολύ ευγενικό από μέρους σας. Ήρθατε από το δρόμο του Μούσκινο, Μάρφα Γεγόροβνα? Όχι, από το Ζάιμιτσε. Από εκεί η δημοσιά είναι καλύτερη. Ναι, βέβαια. Δύο σπαθιά. Πάσο. Οι ομολογίες του δανείου ψυχούλα μου, Σνέιντε Σάβισνα, άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Το πρώτο δάνειο έφτασε και όλα τα 270 και το δεύτερο κοντεύει να φτάσει τα 250. Αυτό ποτέ δεν ξανάγινε. Καλό για αυτούς που έχουν πολλές. Μην το λέτε, ψυχούλα μου. Ακόμα κι αν ανέβηκε η τιμή, δεν συμφέρει να κινητοποιεί κανείς το κεφάλαιό του. Και μόνο η ασφάλεια που πληρώνει μπορεί να τον βγάλει από το παράθυρο. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, αγαπητή μου. Μα για μιαν ελπίδα ζει κανείς. Αχ, πολύ έσπλαχνος ο κύριος. Κατά τη δική μου άποψη, μεντάμ, όπως κρίνω δηλαδή εγώ τα πράγματα, στον καιρό μας το να έχει κανείς κεφάλαιο είναι πολύ ασύμφορο. Οι μετοχές δίνουν ελάχιστο μέρισμα και το παιχνίδι στο χρηματιστήριο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Από ό,τι μπορώ να κρίνω, μεντάμ, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος στον καιρό μας έχει ένα κεφάλαιο βρίσκεται σε πιο κρίσιμη θέση από εκείνο με ντάμο. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Μα επιτρέπετε να χασμουριέται κανείς μπροστά σε κυρίες? Παντών, μεντάμ, υπήρξε ένα προσδόκητον. Δύο καρά. Πάσο. Θεέ μου, τι πλήξη. Μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Πάσα, τι καρφώθηκες εκεί? Ούτε πριμαντόνα να σου να. Κάθισε με τους καλεσμένους. Παραβάρυναν οι αμαρτίες μας. Μπα! Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Εδώ κάθεται η γλυκιτάτη μου, η μαρμελαδίτσα μου, το ραχάτλουκούμ. Πώς είναι η πολύτιμος υγεία σας? Ευχαριστώ, πολύ ευγενικό από μέρους σας. Δόξα τω Θεώ. Γκαμπρίλα! Με τις υγείες σας. Ποιες υγείες? Και που δεν με πήρε ο χάρος, πάλι ευχαριστημένος είμαι. Ζούζουσκα, πού είναι η εορτάζουσα? Για πέστε, πώς έγινε και δεν πήραμε ούτε χαρτοσιά? Να με πάρει ο διάολος αν καταλαβαίνω πώς έγινε και χάσαμε. Ας το πω εγώ πώς έγινε.
Άλλη φορά, άμα δεν ξέρει να παίζει, πατερούλη, να μην κάθεσαι στο τραπέζι. Τι δουλειά έχει εσύ να παίξει το χρώμα του? Εκράτησε έτσι τον άσο απάνω σου και σου μείνει στο χέρι. Μου επιτρέπετε, κύριε. Έχω από καρά άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και ένα οχταράκι. Τον άσο σπαθί και ένα μοναδικό λοιμό από κούπε. Κι αυτή από εδώ, ο Θεό να τη συγχωρέσει, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα μικρό σλέμ. Είναι η σειρά μου να μιλήσω και λέω σαν ζατού. Εγώ είπα σαν ζατού. Εσύ είπε δυο σαν ζατού. Μα είναι εξωφρενικό. Μου επιτρέπετε, ακούστε παρακαλώ. Είχατε, ή μάλλον είχαμε. Όχι, είχατε. Κρίνετε μόνο σα, Πάβελ Κυρίλιτς. Έχω στο χέρι από καρά. Εγώ είπα σαν ζατού. Λοιπόν, να με κρεμάζουν και ανάθεμα. Αν ξανακαθίσω να παίξω με αυτή τη γριά πέστροφα. Θα με κάνει να μου έρθει δροσίλα από το κακό μου. Άκου πέστροφα, λέει. Πέστροφα είσαι και φέρεσαι. Ελάτε τώρα κι εσείς, γιαγιάκα, ανάβετε με το παραμικρό. Ακριβή μου, ομορφούλα μου είσαι εδώ. Κι εγώ η Θεόστρα μη δε σε είδα, περιστεράκι μου. Πόσο χάρηκα. Άσε με να σε κοιτάξω, άσπρε μου κύχνε. Να μη σε ματιάσω. Άστα αυτά. Και κοίταξε καλύτερα αν τις βρεις κανένα γαμπρό. Και βέβαια θα τις βρω. Όσο αμαρτωλή κι αν είμαι, δεν θα αφήσω να με ξαπλώσουν στην κάσα αν δεν τις δω παντρεμένες αυτήν και τη Σάσεγγα. Όχι, δεν θα αφήσω να με βάλουν στην κάσα. Μα το κακό είναι πού να τους βρήσει σήμερα η μέρα τους γαμπρούς. Ορίστε, κοιτάξτε τους. Να υποψήφιοι γαμπροί εδώ τριγύρω κάθονται σαν τους βρεμένους πετινούς. Μάλλον ατυχίζει σύγκρισης. Κατά τη δική μου άποψη, μεντάμ, αν οι νέοι της εποχής μας προτιμούν να μείνουν, καθώς λέμε, εργένιδες, υπεύθυνες γι' αυτό είναι ούτως οι ποινοί κοινωνικές συνθήκες. Να λείπει φιλοσοφία. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτως υπέροχος καιρός έξω και εσείς κάθεστε εδώ, κύριε, μέσα σε αυτή την πνιγυρή ατμόσφαιρα. Σάσενκα! Μα δεν βλέπεις πως είναι εδώ η Μάρφα Γκεγκόρο. Με συγχωρείτε. Έχεις σηκώσει ψηλά τη μύτη σου, Σάσενκα. Πολύ ψηλά. Θα μπορούσες να έχεις έρθει να με δεις νωρίτερα. Χρόνια πολλά, ψυχούλα μου. Ευχαριστώ. Ναι, Αυδότια Ναζάροβνα. Δύσκολο πράγμα τώρα η γαμπρή. Και δεν είναι μονάχα η γαμπρή. Εδώ, μάτια μου, δεν μπορείς να βρεις ούτε παρακούμπαρο της προκοπής. Η σημερινή νεολαία, και δεν το λέω για να την προσβάλλω, είναι, πώς να το πω, ο Θεός να με συγχωρέσει, άγουρη, άψητη. Ούτε να χορέψει ξέρει καθώς πρέπει, ούτε να κουβεντιάσει, ούτε και να πιει ένα ποτήρι ακόμα. Όσο για το κρασί, είναι όλοι τους μαέστροι. Φτάνει να το κερνάει άλλος. Μα δεν είναι και σπουδαίο πράγμα να μπορείς να πίνεις, να πίνουνε ξέρουνε και τα άλογα. Όχι, πρέπει να ξέρεις πώς να πίνεις. Σ' όλη την επαρχία ένας μονάχα αρσενικός υπάρχει που να αξίζει. Μα είναι παντρεμένος. Και καθώς φαίνεται, τώρα τελευταία άρχισε κιόλας να γρίευει. Ποιος είναι αυτός? Ο Νικολάσα Ιβάνοφ. Ναι, βέβαια. Καλός άνθρωπος. Μοναχά που είναι τόσο δυστυχισμένος. Πώς ήθελες, ψυχούλα μου, να είναι ευτυχισμένος. Έτσι που ξεγελάστηκε ο δύστυχος. Τη στεφανώθηκε την Ευρεοπούλα του, νομίζοντας ο κακομύρης πως ο πατέρας της και η μητέρα της θα του δίναν μαζί μια ολόκληρη περιουσία. Και του βγήκε εντελώς το αντίθετο. Από την ημέρα που άλλαξε τη θρησκεία της, πατέρας και μητέρα δεν θέλουν πια να την ξέρουν. Και έτσι δεν πήρε καπή κυπρίκα. Τώρα βέβαια χτυπάει το κεφάλι του, αλλά είναι πολύ αργά. Μα αυτό που λέτε δεν είναι αλήθεια. Πώς δεν είναι αλήθεια, Σούρουτσκα? Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Αν δεν υπήρχε το συμφέρον, γιατί να πάει να παντρευτεί ο Βριά? Χαθήκανε δα οι Ρωσίδες. Γελάστηκε, ψυχούλα μου. Έπεσε έξω στους υπολογισμούς του. Θεέ μου, το τι τη σούρνει τώρα δεν λέγεται, μα είναι να πεθαίνεις από το γέλιο. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει το σπίτι από κάπου και αρχίζει ο εξάψαλμος. Ο πατέρας σου και η μάνα σου με πιάσανε κορόιδο. Μπρος, ξεκουμπήσω από το σπίτι μου. Και πού να πάει? Όχι, πέστε μου. Πατέρας και μητέρα δεν τη δέχονται. Θα πήγαινε βέβαια να γίνει καμαριέρα, μα δεν τις έχουνε μάθει να δουλεύει, βλέπεις. Τις ψήνει που λέτε το ψάρι στα χείλη, ώσπου μπαίνει στη μέση ο κόμις και παίρνει το μέρος της. Αν δεν ήταν και ο κόμις,
Θα την είχε ξαποστείλει στον τάφο από καιρό. Α, και... μη το άλλο. Που την κλειδώνει στο υπόγειο και τη φωνάζει. Φάε πισαδίξα. Φάε σκόρδο. Και εκείνη τρώει, ώσπου τη καίγει την ψυχή τη και δεν αντέχει άλλο. Μπαμπά, όλα αυτά είναι ψέματα. Και σένα τι σε κόφτει. Άστες να λένε τις κουταμάρες τους. Γαμπρίλα. Γι' αυτό καταστράφηκε ο έρημος. Οι δουλειές του ψυχούλα μου πάνε κατά διαόλου. Αν δεν ήταν ο Μπόρκι να κοιτάζει το κτήμα, αυτός και η Εβραία του δεν θα είχαν ψωμί να φάρει. Αχ, το κακό ψυχούλα μου είναι πως εμείς οι άλλοι την πληρώνουμε τη νύχτα. Πόσα χάσαμε από αυτή την ιστορία, ένας Θεός το ξέρει. Το πιστεύετε, αγαπητοί μου, ότι μας χρωστάει εδώ και 3 χρόνια 9.000 ρούβλια. 9.000. Μάλιστα, μάλιστα. Του τα δάνεισε ο αγαπητός μου Πάσενκα από εδώ. Ποτέ του δεν έμαθε να ξεχωρίζει σε ποιον πρέπει να δίνει ιδανικά και σε ποιον όχι. Και δεν μιλώ για το κεφάλαιο. Θεός χωρέστο. Ας πλήρωνε τουλάχιστον τους τόκους κανονικά. Μαμά, αυτό μας το έχετε ξαναπεί και όλες χιλιάδες φορές. Και σένα τι σε νοιάζει? Γιατί τον υπερασπίζεσαι? Μα πώς τολμάτε να μιλάτε έτσι για έναν άνθρωπο που δεν σας έχει κάνει κανένα κακό? Όχι, πέστε μου, τι κακό σας έχει κάνει? Αλεξάνδρα Παυλόβνα, επιτρέψτε μου να πω κι εγώ δύο λέξεις. Σέβομαι τον Νικολάη Αλεξέγεβιτς και πάντα θεωρούσα τιμή μου τη γνωριμία του, αλλά μιλώντας ανθρωπού, μου φαίνεται τυχόδιώκτης. Και συγχαρητήριά μου αν έχετε αυτή την εντύπωση. Σαν απόδειξη αυτού που είπα, θα σας αναφέρω ένα γεγονός που μου μετέφερε ο ατασέ του ή ούτως υπήνει ο τσιτσερόνε του ο Μπόρκιν. Πριν από 2 χρόνια, όταν είχε πέσει επιζώτια στα κοπάδια, αγόρασε ένα σωρό αγελάδες. Τις ασφάλισε... Βέβαια, αυτό το θυμάμαι κι εγώ τότε. Μου το είχαν πει και εμένα. Τις ασφάλισε λοιπόν και καταλαβαίνετε. Ύστερα φρόντισε να τους μεταδοθεί η αρρώστια και εισέπραξε την ασφάλεια. Ανοησίες. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Κανένας δεν αγόρασε ζώα και κανένας δεν τους κόλλησε αρρώστια. Ήταν ένα σχέδιο του Μπόρκιν και ο ίδιος υπερηφανευόταν γι' αυτό δεξιά και αριστερά. Όταν το έμαθε ο Ιβάνοφ, έκανε 2 εβδομάδες να μιλήσει αυτού του Μπόρκιν. Το μόνο σφάλμα του Ιβάνοφ είναι ότι έχει αδύνατο χαρακτήρα και δεν τολμάει να πετάξει έξω το σπιτικό του αυτό το Μπόρκιν. Κάνει το λάθος να πιστεύει εύκολα στους ανθρώπους. Όλοι τριγύρω του τον έχουν κατακλέψει. Του άρπαξαν ότι είχε και δεν είχε. Εκμεταλλεύτηκαν τη μεγαλοψυχία του για να του πάρει ό,τι ήθελε ο καθένας. Σούρα, παραπήρες φωτιά. Φτάνει. Μα γιατί να λένε ανοησίες? Πόσο βαρετά, πόσο κουραστικά είναι όλα αυτά. Ο Ιβάνοφ τούτο, ο Ιβάνοφ εκείνο, ο Ιβάνοφ. Για άλλο τίποτα δεν έχουν να μιλήσουν. Έχω μείνει κατάπληκτη. Μα στα αλήθεια έχω μείνει κατάπληκτη με την υπομονή σας, κύριε. Δεν σας πιάνει πλήξη έτσι που κάθεστε? Ακόμα και ο αέρας πάει να πήξει από ανία. Πέστε λοιπόν κάτι, διασκεδάστε τις κοπέλες, κουνηθείτε. Και αν δεν έχετε άλλο θέμα από τον Ιβάνοφ, χορέψτε, γελάστε, τραγουδίστε. Κάντε επιτέλους κάτι. Πες τους τα, ωραία τους τα λες. Ακούστε, κάντε μου αυτή τη χάρη. Αν δεν θέλετε να χορέψετε, να γελάσετε, να τραγουδήσετε, όλα αυτά σας είναι βαρετά, τότε σας παρακαλώ, σας ικετεύω για μια και μόνη φορά στη ζωή σας. Σαν εξαίρεση, για να ξαφνιάσετε τους άλλους ή να τους κάνετε να γελάσουν. Ενώστε τις δυνάμεις σας. Κι όλοι μαζί πασχίστε να εφεύρετε κάτι πνευματώδες και στραφτερό. Δεν έχει σημασία, είναι πρόστιχο ή χυδαίο. Πέστε ό,τι θέλετε. Φτάνει να είναι καινούριο και διασκεδαστικό. Ή πάλι, αν θέλετε, κάντε κάτι τόσο δαέστο ασήμαντο. Μα φροντίστε να είναι πρωτότυπο και τολμηρό. Έτσι που εμείς τα κορίτσια να μπορούμε να σας κοιτάξουμε. Για πρώτη φορά στη ζωή μας να πούμε με θαυμασμό. Αχ! Ακούστε, αφού το θέλετε να αρέσετε, γιατί και δεν πασχίζετε να αρέσετε? Ω κύριοι, πήρατε όλοι λάθος στη ζωή. Λάθος! Μόνο αν φάνε να σας κοιτάξουν για μια στιγμή, οι μύγες ψοφάνε. Οι λάμπες αρχίζουν να βγάζουν καπνό. Δεν είναι αυτό η ζωή, δεν είναι. 1000 φορές σας το έχω πει, θα σας το πω ακόμα μια. Πως πήρατε όλοι λάθος στη ζωή. Λάθος! Λάθος! Ποιος είναι αυτός που βγάζει λόγο? Εσύ, Σούρατσκα! Πολλά τα έτη σου, άγγελέ μου. Να δώσει ο Θεός να πεθάνεις όσο γίνεται αργότερα και να μην ξαναγεννηθείς για δεύτερη φορά. Νικολάη Αλεξέγεβιτς. Νικολάσα! Μα τι βλέπω, ο Κόμης εδώ. Ήταν αυτό. 2 τράπεζες σε έναν καναπέ. Χαίρεσε να τις βλέπεις. Καλησπέρα, Ζουζουσκά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μπουμπουκάκι μου. Καλησπέρα. Είμαι τόσο ευχαριστημένη. Εσείς, Κόμη, μας ερχόστε τόσο σπάνια. Γκαμπρίλα, τσάι. Καθίστε, παρακαλώ. Πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες? Ποιος καλός άνεμος έφερος εδώ? Αυτό θα πει έκπληξη. Κόμη,
Είσαι στα αλήθεια νηστής. Ε? Δεν κάνουν έτσι καθώς πρέπει άνθρωποι. Γιατί δεν μας έρχεσαι ποτέ? Θυμωμένος ή τρέχει τίποτα άλλο? Ναι, πώς να σου ήρθω καβάλα στο μπαστούνι μου? Άλογα δικά μου δεν έχω. Και ο Νικολάη δεν με παίρνει μαζί του. Θέλει, λέει, να κάθομαι στο σπίτι να κάνω συντροφιά της Σάρας. Α. Για να μην μένει ολομόναχη. Στείλε μου τα λογά σου να δεις πως έρχομαι. Τώρα σώθηκες. Η Ζούζουσκα προτιμάει να ψοφήσει το άλογο παρά να το δανείσει. Αχ, παλιέ μου φίλε, αγαπητέ μου, είσαι για μένα ο πιο καρδιακός, ο πιο κοντινός, ο πιο δικός μου άνθρωπος απ' όλους. Μονάχα εγώ και εσύ ξεμείναμε από την παλιά γενιά. Α, στο πρόσωπό σου αγαπώ τους πρωτινούς μου πόνους, τη νιώτη μου που πέταξε και χάθηκε για πάντα. Χωρίς αστεία, έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Άσε με, άσε με. Λοιπόν, θα με σκάσεις. Εσύ μυρίζεις σαν κελάρι με κρασιά. Κόμη ψυχή μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πλήττω χωρίς τους φίλους μου. Ώρες-ώρες έτσι μου έρχεται να πάω να κρεμαστώ από βαρεμάρα. Η Ζούζουσκα με τα δάνειά της έδιωξε όλους τους καθώς πρέπει ανθρώπους από κοντά μας. Και έμειναν, όπως βλέπεις, μονάχα μερικοί Ζουλού. Μα, αυτοί εδώ οι Τόπκιν, Μπότκιν. Τέλος πάντων, πάρα λίγο τσάι. Γκαμπρίλα, πώς σερβίρεις έτσι? Φέρε και κανένα γλυκάκι, Φραγκοστάδα. Τι σου λέγα, Νικολάη? Έβαζα στοίχημα μαζί του στο δρόμο πως μόλις πατήσω με το πόδι μας εδώ, η Ζουζουσκά θα μας πρόσφερνε γλυκό φραγκοστάφιλο. Εσάς, κόμι, σας αρέσει πάντα να με πειράζετε. 20 βαρέλια κάναμε από δάφτο. Πώς αλλιώς θα το ξοδέψουμε? Αποταμιεύεις πάντα, Ζουζουσκά? Σίγουρα θα το έχεις βάλει στην άκρη το εκατομμυριάκι, α? Ναι, βέβαια. Για όσους μας βλέπουν από όξα, είμαστε οι πιο πλούσιοι από όλους. Μα τα λεφτά, ψυχούλα μου, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Λόγια του κόλμου. Ναι, ναι, σε ξέρουμε, σε ξέρουμε. Ξέρουμε πόσο άσχημα το παίζεις το παιχνίδι σου. Πάσα, έτσι, λόγω τιμής. Το έχετε βάλει στην άκρη το εκατομμυριάκι, ε? Δεν ξέρω. Γι' αυτά ρώτα τη Ζούζουσκα. Και το αφράτο μπομπόν από εδώ, σίγουρα θα το έχει και αυτό σε λίγο στην άκρη το εκατομμυριάκι του, ε? Ομορφαίνει και παχαίνει όχι μέρα με τη μέρα, μα ώρα με την ώρα. Αυτό θα πει να τα έχεις μπόλικα. Πολύ ευγενικό από μέρους σας, εξοχότατε. Μα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι κοροϊδίες. Αγαπητή μου τράπεζα, πώς σας πέρασε η ιδέα πως είναι κοροϊδίες? Είναι απλούστατα η φωνή της καρδιάς που το πάθος ανεβάζει στα χείλη μου. Του λόγου σου και της Ζουζουσκά σας λατρεύω ως εκεί που δεν παίρνω. Εκστασιάζομαι, με δω. Μόλις σας δω, αδύνατο να μη συγκινηθώ. Πάντα ο ίδιος όπως πρώτα. Και Γκόρουσκα, σβήστα κεριά, αφού δεν παίζεται, γιατί να καίνε άδικα? Λοιπόν, Νικολάη Αλεξέγεβης, πώς πάει η υγεία της συζύγου σας? Άσχημα. Ο γιατρός σήμερα μου το είπε καθαρά πως έχει θυματίωση. Αλήθεια? Α, τι κρίμα. Κι εμείς που τόσο την αγαπάμε. Ανοησίες, ανοησίες. Ιατρικός τσαρλατανισμός, ταχυδακτυλουργίες. Του αρέσει του κυρίου Ασκληπιάδη να μας επισκέπτεται πότε-πότε και γι' αυτό εφεύρε τη φυματίωση. Ευτυχώς που ο σύζυγος δεν ζηλεύει. Όσο για την ίδια τη Σάρα, δεν πιστεύω ούτε λέξη από όσα λέει, ούτε το παραμικρό από όσα κάνει. Ποτέ μου, σε όλη μου τη ζωή, δεν έδωσα πίστη ούτε στους γιατρούς, ούτε στους δικηγόρους, ούτε στις γυναίκες. Ανοησίες, τσαρλατανισμοί και ταχυδακτυλουργίες. Πάει καιρός που έχει να μας έρθει ο γιατρός Λβόβ. Μας ξέχασε. Η αντιπάθειά μου, η περιπλανόμενη τιμιότητα. Μα ναι, 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 ένα στενοκέφαλος μονοκόμματος γιατρουδάκος. Θέση στην τίμια εργασία. Ξεφωνίζει σε κάθε του βήμα σαν παπαγάλος και νομίζει πως είναι ο δεύτερος Ντομπρολιούμποφ. Όποιος δεν ξεφωνίζει σαν κεδάφτων είναι, λέει, παλιάνθρωπος. Ναι, είναι πολύ κουραστικός. Ωστόσο, σε τελευταία ανάλυση μου είναι συμπαθής. Είναι πολύ ειλικρινής. Ωραία, ωραία ειλικρίνεια. Με πλησιάζει χθες το βράδυ και εντελώς τα καλά καθούμενα μου λέει: «Κόμι μου, είστε βαθύτατα αντιπαθείς».
Και αυτό όχι απλά, αλλά με κακία η φωνή να τρέμει, τα μάτια να πετούν σπίθες, τα γόνατα να πηγαίνω έρχονται από τον Εύρο. Να την πάρω διάλος τέτοια τιμιότητα που έχει καταπιεί μπαστούνι. Με βρίσκει ησυχαμένο παλιάνθρωπο. Αυτό είναι φυσικό. Έχω συνέστηση του εαυτού μου. Τι βγαίνει όμως με το να μου το λέει κατάμουτρα? Είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος, το βλέπω και μόνος μου. Μα έχω διάολε άσπρα μαλλιά, μάκαρδη, άπονη τιμιότητα. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι πεισματάριδες. Είχα ένα θείο, ο παδό του Χέγγελ, Εγγελιανό. Καλούσε που λες κόσμο. Και μόλις γέμιζε το σπίτι του, αφού τα είχε κοπανίσει για καλά, ανέβαινε να, έτσι απάνω στην καρέκλα και ούρλιαζε. Είσαστε αμόρφωτοι, είσαστε δυνάμεις του σκότους, ξημερώνει μια καινούργια ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να τους κατσαδιάζει, να τους περνάει γενναίες 14. Και καλεσμένοι τι έκαναν? Τίποτα, καθόντουσαν και πίνανε. Μια φορά μάλιστα τον κάλεσε σε μονομαχία, τον ίδιο το θείο μου, εξαιτίας του Φράνσις Μπέικον, του Αγγλέζου σοφού. Το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα. Εγώ καθόμουν εκεί που κάθεται το Ματφέι. Και ο θείος μου με το μακαρίτι, το Γερασίμ Νίλιτς, στέκονταν όρθιοι. Να, εκεί που κάθεται ο Νικολάσα. Ξάφνου, ο Γερασίμ Νίλιτς θίγει, αδερφέ μου, ένα ζήτημα. Ω, Μισελ, Μισελ. Μα δεν ακούει πια κανείς παρά μόνο γι' αυτόν. Η ψυχή της κάθε συντροφιά. Να με κι εγώ. Ευγενεστάτιδες πως είναι, παίρνω το θάρρος να συγχαρώ τη φύση για τη γέννηση ενός τόσο γοητευτικού άνθους όπως η αφεντιά σας. Και σαν μικρό δείγμα του θαυμασμού μου, ας μου επιτραπεί να εναποθέσω εις τους πόδες σας πυροτεχνήματα και βεγγαλικά δικής μου κατασκευής και προελεύσεως. Ας καταβγάσουν λοιπόν τη νύχτα όπως εσείς καταβγάζετε με τη λάμψη σας στο θεοσκότεινο βασίλειο του ζώου. Γιατί να τον πετάς με τις κλωτσίες αυτό τον Ιούδα? Έχω όλα τα σέβη μου στο Πάμερ Κυρίλη. Στον αφέντη Νικολά Βουαλά τραλαλαλαλαλαλα. Στην αξιοσέβαστη Ζηναίνα Σάβης. Στη θεσπεσία Μάρφα Γκεγόροβνα. Στην αρχαιοτάτη Αντότβια Ναζάροβνα. Στην αυτού εξοχότητα τον κόμι. Η ψυχή της κάθε συντροφιά. Μόλις πάτησε το πόδι του εδώ, η ατμόσφαιρα έγινε χαρούμενη. Κουράστηκα. Μου φαίνεται τους χαιρέτησα όλους. Λοιπόν, τι νέα κύριε, υπάρχει τίποτα το εξαιρετικό, το ασυνήθιστο, τίποτα που να το ακούσει και να σου κόβει τη αράστα? Αχ, μανούλα μου, άκουσε με. Τώρα απερχόμουν σε εσάς. Βρε, Γαβρούσα, φέρε μου λίγο τσάι, αλλά χωρίς γλυκό φραγκοστάφι. Τώρα περχόμουν από να σηκεί στο δρομάκι σας, πλάι στο ποτάμι, δεν μου ζήχουν να κόβουν τη φλίδα από τις σιτιές σας. Γιατί μάτια μου δεν το νοικιάζετε το μέρος να έχετε και διάφορο? Γιατί να τον πετάς με τις κλωτσιές αυτόν τον Ιούδα? Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Απορώ πως δεν το σκέφτηκα. Δεν μπορώ χωρίς εξάσκηση. Πες μου, μάνα μου, ένα ακροβατικό που να μην μπορώ να το κάνω. Μάρφα Γκεγόροβνα, περνάω στην έφοδο. Είμαι σε μεγάλη φόρμα. Να με και πάλι μπροστά σου εγώ. Οργανώστε κάτι, γιατί όλοι αυτοί βαριούνται που ζουν. Κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό που σας κάνει να έχετε όλοι κατεβασμένα μούτρα? Καθώς είστε όπως οι έρωικοι στο κακουργοδικείο. Προς λοιπόν, ας κάνουμε κάτι να ξεσχάσουμε. Τι τραβάει η ψυχούλα σας? Σκυράκι, κρυφτούλι, χωρόκι, γιγνό, πυροτεχνήματα. Γιατί είστε έτσι θλιμμένος σήμερα? Με πονάει το κεφάλι μου, Σουρούσκα. Κι ύστερα αυτή η πλήξη. Πάμε στο σαλόνι. Αυτό θα πει άνθρωπος με νεανική καρδιά. Δεν έχει ένα λεπτό που ήρθε και τους ξεσήκωσε όλους. Ναι, ναι, ναι. Όσο είναι όλοι στον κήπο, σε τίποτα δεν ωφελεί να καίνε όλα αυτά τα κεριά. Ζουζουσκά, πρέπει να δώσουμε στους καλεσμένους να φάνε κάτι. Κοίτα, κοίτα κεριά και κακό. Διόλου παράξενο ύστερα ο κόσμος να λέει πως είμαστε πλούσιοι. Ζουζουσκά. Ο Κόμις δεν το είπε όλο το τσάι του και πήγε χαμένη τόση ζάχαρη χωρίς λόγο. Ζουζουσκά, πες λοιπόν να σερβίρουν κάτι να φάει ο κόσμος. Ναι, οι άνθρωποι είναι. Θα πρέπει να πεινάνε οι κακόμοιροι. Ζουζουσκά. Να, αυτή είναι η κατάσταση, Σουρούσκα. Άλλοτε δούλευα πολύ, σκεφτόμουν πολύ, μα δεν ένιωθα ποτέ κουρασμένος.
Τώρα δεν κάνω τίποτα, δεν σκέφτομαι τίποτα και νιώθω εξαντλημένο σωματικά και ψυχικά. Μέρα και νύχτα η συνείδησή μου είναι μια ανοιχτή πληγή που με πονάει. Νιώθω βαρύ το κρίμα μου, μα αναρωτιέμαι σε τι έφταξα και απάντηση δεν παίρνω. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, είναι και η αρρώστια της γυναίκας μου, η έλλειψη χρημάτων, η αδιάκοπη γκρίνια, τα κουτσομπολιά του κόσμου, οι αργόσχολες συζητήσεις, ο ηλίθιος, ο Μπόρκιν. Το σπίτι μου με προξενεί φρίκι. Η ζωή μου εκεί κατάντησε χειρότερη από κάθαργο. Ειλικρινά σε Θεούς Ρούσκα, έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να υποφέρω ούτε καν τη συντροφιά της γυναίκας μου που ξέρω πως με αγαπάει. Εσείς είστε μια παλιά φίλη και δεν θα με παρεξηγήσετε που σας ανοίγω την καρδιά μου. Να, ήρθα εδώ σπίτι σας για να ξεδώσω, αλλά και εδώ το ίδιο, πλήττω, ασφιχτιώ και νιώθω κιόλας την επιθυμία να γυρίσω πίσω στο δικό μου. Συγχωρέστε με, μα πρέπει τώρα αθόρυβα να φύγω. Νικολάη Αλεξέγεβιτς, σας καταλαβαίνω. Η δυστυχία σας είναι που είσαστε μόνος. Έχετε ανάγκη από έναν άνθρωπο πλάι σας που να τον αγαπήσετε και να σας καταλάβει. Μονάχα η αγάπη μπορεί να σας κάνει καλά. Ότι είναι αυτά που λέτε, Σούρουσκα. Αυτό θα έλειψε. Εγώ, ο Γέρικος, μαδημένος κόκορας, θα αρχίσω μια καινούργια ερωτική ιστορία. Ο Θεός να με φυλάξει από μια τέτοια δυστυχία. Όχι, ξυπνούλα μου. Με την αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Μιλάω σαν να ήμουν μπροστά στο Θεό. Όλα μπορώ να τα υπομείνω, όλα. Και την πλήξη και το άγχος και την οικονομική καταστροφή και το θάνατο της γυναίκας μου και τα πρόωρα γερατιά μου και τη μοναξιά. Αλλά δεν μπορώ να υποφέρω, δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή την παροδία του εαυτού μου. Πεθαίνω από ντροπή με τη σκέψη πως εγώ, ένας υγιής, δυνατός άνθρωπος, κατάντησα κάτι σαν Άμλετ ή Μάνφρετ, ένα άχρηστο κορμί. Ούτε ο ίδιος ο διάολος δεν βρίσκει άκρη πια με μένα. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι να τους λυπάσαι που κολακεύονται όταν τους λένε Άμλετ ή άχρηστο κορμί, αλλά αυτό για μένα είναι έσχος. Πληγώνει την περηφανιά μου, ντρέπομαι, με τσακίζει και υποφέρω. Νικολά Αλεξέγεβιτς, πάμε να φύγουμε στην Αμερική. Εγώ δεν έχω το κουράγιο να δρασκελίσω αυτό το κατόφλι και εσείς μου μιλάτε για την Αμερική. Αλήθεια, Σούρουσκα, πόσο δύσκολα θα πρέπει να ζείτε εδώ μέσα. Όταν κοιτάζω τους ανθρώπους που σας περιστοιχίζουν, με πιάνει πανικός. Με ποιον να παντρευτείτε? Η μόνη ελπίδα, κανένας περαστικός ανθυπολογαγός ή κανένας σπουδαστής, να σας αρπάξει και να φύγετε μακριά. Συγγνώμη, Σούρουσκα, προχωρήστε και σας έφτασα. Ζηναίδα Σάβισνα, έχω να σας υποβάλω μια παράκληση. Τι συμβαίνει, Νικολάη Αλεξέγεβιτς? Το γεγονός είναι ότι μεθαύριο λήγει το γραμματιό μου. Θα με υποχρώνετε απείρως αν μου δίνετε μια μικρή παράταση της ημερομηνίας λήξεως ή αν μου επιτρέπετε να προσθέσω τους στόχους στο κεφάλαιο. Τώρα αυτό τον καιρό στερούμε, ξέρετε, χρημάτων και καταλαβαίνετε... Νικολάη Αλεξέγεβιτς, πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Τι είδους τάξεις στις συναλλαγές είναι αυτή? Α, όχι. Για όνομα του Θεού, μη μου βγάζετε στη μέση τέτοια πράγματα. Μη με βασανίζετε τη δύστυχη. Σας ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Θεέ μου, πώς με σύγχυσε. Τρέμω ολόκληρη. Έτσι μου έρχεται να την πιάσω στα χέρια μου και να την ξεσκουλιάσω την τσιγκούνα. Να την ξεσκίσω, να την κάνω κομματάκια. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μας έχει καθισμένες εδώ πέρα 5 ώρες και δεν μας έβγαλε ψυχούλα μου ούτε μια χαλασμένη ρέγγα. Μωρέ, σπίτι να σου πετύχει, νοικοκυριό μα την αλήθεια. Έχω στο χέρι από καρά άσορη γαντάμα βαλέ και ένα οχταράκι, τον άσο σπαθί και ένα μοναδικό λοιμό από κούπες και αυτή που να την πάρει ο διάλογος δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα μικρό σλεμ. Μη σας νοιάζει τίποτα. Θα ευχαριστηθούν όταν θα μας δουν. Μα γιατί αναρωτιέμαι με φέρατε εδώ σε αυτά τα κοράκια? Δεν είναι μέρος αυτό ούτε για εσάς ούτε για μένα. Οι τίμοι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ακούστε εδώ, κύριε τίμοι άνθρωποι. Δεν είναι διόλευγενικό να συνοδεύει κανείς μια κυρία και σε όλο τον δρόμο να της μιλάει για την τιμιότητά του. Μπορεί αυτό να είναι τίμιο, μα είναι επίσης τουλάχιστον βαρετό. Ο Νικολάη μου, όταν ήταν σαν και εσάς και έβγαινε έξω με γυναίκες, άλλο δεν έκανε παρά να τους λέει τραγούδια και να τους αφηγείται ανέκδοτα. Κι όμως όλες τους ήξεραν με τι άνθρωπο είχαν να κάνουν. Μη μου μιλάτε άλλο για τον Νικολάη σας. Τον έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είσαστε καλό παιδί, μα δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ελάτε, πάμε στον κήπο. Έλα.
Έλα, έλα, φτάει, φτάει. Φτάνε τα γαργαλίματα. Όλες να μιλήσουμε για δουλειές. Θα σας τα πω στα ράτα εμπορικά και εσείς θα μου αποκριθείτε ντόπρα χωρίς περιστροφές και χωρίς γνάσια και καπρίτσια. Ναι. Είναι ή όχι. Ακούστε. Η αφεντιά του από εδώ έχει ανάγκη από χρήματα. 3.000 εισόδημα τον χρόνο. Εσείς έχετε ανάγκη από άντρα. Ναι, ναι. Θέλετε να γίνετε κόμισσα. Το άκρονάουτον του κινησμού. Θέλετε να γίνετε κόμισσα, ναι ή όχι. Σίγουρα θα είναι και αυτό από εκείνα που σκαρφίζεστε, Μίσα. Όχι. Αν το θέλει όμως και ο κόμις. Τούτες όμως οι δουλειές δεν γίνονται έτσι στο άψε σβήσε. Ελάτε ένα βράδυ στο σπίτι και εκεί τα λέμε. Άρα,